Θα μιλήσουμε για την ακτινογραφία και το ρόλο των υπερήχων στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας στο διαβητικό πόδι. Στην αρχική φάση της λίμωξης, η ακτινογραφία είναι γενικά αρνητική ή μπορεί να εμφανίζει μόνο εξάλληψη των λιποδών στρωμάτων και είδημα των μαλακών μορίων. Τυπικά αναφέρεται ότι απαιτούνται πάνω από 10 μέρες και συνήθως 2 με 3 εβδομάδες για να επέρθει η επαρκής καταστροφή του οστού, αναφέρεται 30 με 50% ώστε να εμφανιστούν τα πιο ειδικά απεικονιστικά ευρήματα, τα οποία είναι οστεοπενία καταρχήν και διαταραχή της δοκίδωσης του οστού. Στη συνέχεια, καθώς συνεχίζεται η καταστροφή, επέρχεται διάβρωση του οστικού φλοιού και η τυπική εικόνα της οστεόλυσης. Ως απάντηση στην οστική καταστροφή, παχύνεται το περιόστιο και ακολουθεί στη εναπόθεση νέου οστού. Και στις χρόνιες περιπτώσεις έχουμε οστεοσκλήρυνση και παραμόρφωση του οστού. Επιπλέον, η ακτινογραφία μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση και των αγγείων του ακροποδός και των μαλακών μορίων, όπως αναφέραμε, είδημα ή εξάλληψη των λιποδών στρωμάτων. Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να επισημάνουμε την ανέβρεση αέρα στα μαλακά μόρια που θέτει την υπόνοια λίμωξη από αναερόβια. Και επίσης και των αρθρώσεων, αν υπάρχει στένωση των μεσαρθρίων ή υπεξαρθρήματα. Η ευαισθησία και ειδικότητα της ακτινογραφίας γενικά θεωρείται από σχετικά χαμηλή έως μέτρια. Μία μελέτη αναφέρει αυτά τα ποσοστά. Υπάρχουν και άλλα αναφερόμενα ποσοστά, γύρω στο 40 με 75%. Γενικά, όμως, είναι παραδεκτό ότι η ακτινογραφία πρέπει να διενεργείται αρχικά για την εκτίμηση της αρχικής εικόνας του οστού και ως εξέταση αναφοράς για την εκτίμηση της εξέλιξης της νόσου στο μέλλον. Επίσης, η ακτινογραφία μπορεί να θέσει και την υπόνοια εναλλακτικών διαγνώσεων, όπως ενός κατάγματος απλού ή παθολογικού ή πιθανής αρθροπάθειας σαρκό. Θα δούμε τώρα μερικές περιπτώσεις. Έχουμε εδώ μια ακτινογραφία με οστεόλυση στην κεφαλή του πέμπτου μεταδρασίου και την παρακείμενη εγγύς φάλαγγα του πέμπτου δακτύλου. Οστεολυτικές βλάβες στις κεφαλές δευτέρου, τρίτου, τετάρτου μεταδρασίου και παθολογικά κατάγματα στο τρίτο και τέταρτο. Οστεολυτικές βλάβες στην κεφαλή του τετάρτου μεταδρασίου και τις φάλαγγες τρίτου και τετάρτου δακτύλου. Μία άλλη περίπτωση με οστεόλυση στις φάλαγγες του πρώτου δακτύλου. Οστεόλυση στη βάση του πέμπτου μεταταρσίου με εξάλληψη των μεσαρθρίων διαστημάτων τοπικά στις αρθρώσεις μεταξύ μέσου εξωσφινοειδούς, κυβοειδούς και της τρίτης και τέταρτης τάρσο μεταταρσίας. Αυτή είναι μια εικόνα που θα έθετε ίσως πρόβλημα με την αρθροπάθεια σαρκόλογο της εντόπισης. Εικόνα οστεόλυσης στην κεφαλή του δευτέρου μεταταρσίου. Χαρακτηριστικός εδώ είναι η εναπόθεση, ο σχηματισμός νέου οστού λόγω της περιοστικής αντίδρασης γύρω από το πάσχον οστό. Μία άλλη περίπτωση με οστεόλυση στην κεφαλή του πέμπτου μεταταρσίου. Και εδώ παρατηρείται η παχιά περιοστική αντίδραση, η εναπόθεση νέου οστού στην περιοχή. Επίσης, η φλεγμονία έχει επεκταθεί διαμέσου της άρθρωσης και έχει αρχίσει να προσβάλλει και την εγγύς φάλαγγα του πέμπτου δακτύλου. Μία οστεολυτική βλάβη της κεφαλής του πέμπτου μεταταρσίου, με είδημα μαλακών μορίων στην πελματιαία και εξωεπιφάνεια του άκρου ποδός και διαυγαστικές αιστείες των μαλακών μορίων στην περιοχή, που υποδεικνύουν την παρουσία αέρα. Παρουσία αέρα στα μαλακά μόρια του άκρου ποδός που υποδηλώνει αναερόβια λίμωξη έδαφος σακχαρόδους διαβήτη και οστεοπενία. Ίδια εικόνα. Περνάμε στο υπερηχογράφημα. Κύριο μειονέκτημα του υπερηχογραφήματος στην οστεομυελίτιδα είναι ότι δεν μπορεί δομικά να απεικονίσει τον οστικό μυελό. Οι πληροφορίες που παρέχει ο υπέρηχος είναι έμεσες και βασίζονται στην εκτίμηση των μαλακών μορίων, του περιοστέου και του οστικού φλοιού. Επιπλέον, η χρήση του έγχρωμου ντόπλερ δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της αγγείωσης των απεικονιζομένων ιστών, δηλαδή την παρουσία τοπικής υπεραγγείωσης που συνοδεύει τη φλεγμονή. Η θέση του υπερηχογραφήματος στη διαγνωστική διερεύνηση του ασθενούς με οστεομυελίτιδα είναι ακόμα υποσυζήτηση. Γενικά, θεωρείται ότι για να εκτιμηθεί ακριβέστερα η ευαισθησία ή η ειδικότητα της μεθόδου, απαιτείται περισσότερη έρευνα. Έχουμε μελέτες που έχουν από αμφίβολα έως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Δεν αμφισβητείται όμως η χρησιμότητα των υπερήχων στη διάγνωση όταν συνδυάζονται με άλλες μεθόδους και εφόσον δίνεται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Και μεγάλη σημασία επίσης έχει το γεγονός ότι οι υπέρηχοι είναι δυναμική εξέταση και επιτρέπουν τη δυνατότητα εκτέλεσης επεμβατικών πράξεων. Τα πλεονεκτήματα των υπερήχων. Η υπέρηχη είναι μέθοδος απλή, χαμηλού κόστους, εύκολα διαθέσιμη, δεν χρησιμοποιεί οντήρουσα ακτινοβολία, δεν επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία ξένων σωμάτων είτε στην περιοχή είτε στο σώμα. Επιτρέπει ικανοποιητική απεικόνηση των μαλακών μορίων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν δεν μπορούμε να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Και, όπως είπαμε, προσφέρει απεικόνηση σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιτρέπει την κατευθυνόμενη παρακέντηση ή παροχέτευση συλλογών. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι η δέσμη των υπερήχων δεν μπορεί να διαπεράσει τον οστικό φλοιό. Η υπερηχοτομογραφία δεν μπορεί να απεικονίσει τον οστικό μυελό. Επίσης, είναι μέθοδος εξαρτώμενη σημαντικά από την υποκειμενικότητα και την εμπειρία του χειριστή και από τις τεχνικές προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Επηρεάζεται από το σωματότυπο του ασθενούς, ιδίως από το πάχος του δέρματος και του υποδωρίου, και είναι μέθοδος προσανατολισμένη, δηλαδή μπορούμε να δούμε καλύτερα την πάσουσα περιοχή ή ύποπτες κλινικά περιοχές. Με τον υπέρηχο δεν βλέπεις συνολικά την έκταση του άκρου ποδός. Ας αφήσουμε την τεχνική για να οικονομήσουμε λίγο χρόνο. Έχουμε μια επιμήκη και εγκάρσια εικόνα διαβητικού έλκους και του υποκείμενου πάσχοντος οστού. Ποια είναι τα υπερηχογραφικά ευρήματα? Πρώτα-πρώτα η διάβρωση του οστικού φλοιού και η οστεόλυση. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί καταστροφή και αποδιοργάνωση του οστού τοπικά. Συνεχεία περιοστική αντίδραση και τοπική αναπόθεση νέου οστού για υπέγερση και πάχυνση του περιοστέου. Το κύριο όμως υπερηχογραφικό έβριμα είναι οι συλλογές που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πάσχοντα οστικό φλοιό. Ενίοτε η συλλογή αυτή μπορεί να διακρίνεται μεταξύ του οστού και του περιοστέου, παίρνοντας την τυπική εικόνα της υποπεριοστικής συλλογής. Άλλο έβριμα είναι το είδημα των παρακειμένων μαλακών μορίων με τη μορφή περιοχών τοπικά αυξημένης ηχογένειας, πιο άσπρες δηλαδή, ή συλλογές στα παρακείμενα μαλακά μόρια με τη μορφή άνοιχων περιοχών, μαύρων. Και στην περίπτωση αυτή η παρουσία αέρα, ανέβρεση αέρα σε συλλογές, θέτει την υπόνοια ανάπτυξης αναεροβίων μικροοργανισμών. Γενικά, άλλο έβριμα είναι η αυξημένη αγγείωση των φλεγμονωδών βλαβών στον ντόπλερ έλεγχο ως εκδήλωση της υπερεμίας που συνοδεύει τη φλεγμονή και μπορεί να παρατηθεί επίσης προσβολή παρακείμενης άρθρωσης με τοπική συλλογή ύδραρθρο ή επέκταση των αλλοιώσεων πέρα από την άρθρωση στο άλλο οστό. Υπάρχουν δύο ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητούμε στον έλεγχο της οστεομυελίτιδας στην απεικόνηση στο ακροπόδι. Ότι η οστεομυελίτιδα προσβάλλει κυρίαρχα τα φορτιζόμενα οστά του ακροποδός, δηλαδή τον αναφερόμενο τρίποδα του ποδιού, το διάστημα ανάμεσα στις κεφαλές πρώτου με πέμπτου μεταταρσίου και την πτέρνα. Οι άλλες συνήθεις θέσεις είναι τα οστά που υπόκεινται σε έλκη πλάγιας κατάκλυσης, όπως το έξω σφυρό, η βάση του πέμπτου μεταταρσίου και η έξω επιφάνεια της πτέρνας. Βλέπουμε μια εικόνα με τον τρίποδα που αναφέραμε, προσβολή των κεφαλών των μεταταρσίων και της πτέρνας κατά προτίμηση. Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αντίθετα από τη γενική στην οστεομυελίτιδα στο γενικό πληθυσμό, στο διαβητικό πόδι η οστεομυελίτιδα οφείλεται σε κατά συνέχεια ιστών επέκταση μικροοργανισμών από ένα υπάρχον διαβητικό έλκος. Στην πλειονότητα δηλαδή των περιπτώσεων μπορούμε να τεκμηριώσουμε ανατομική συνέχεια των φλεγμονωδών αλλοιώσεων των μαλακών μορίων και του οστού με το υπεύθυνο έλκος. Μπορεί δηλαδή να βλέπουμε ότι επικοινωνεί η παροστική συλλογή που βρίσκουμε με τη δερματική βλάβη είτε άμεσα είτε με σχηματισμό συρυγίου. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα υπερηχογραφικό ανάλογο του probe to bone test που γίνεται. Η αντίστοιχη εικόνα, ότι έχει μεγάλη σημασία στη διάγνωση οστεομυελίτιδας και στον υπέρηχο και στις άλλες μεθόδους, η εκτίμηση της σχέσης της δερματικής βλάβης με την περιοχή των οστικών αλλοιώσεων. Θα δούμε τώρα μερικές και ακτινογραφίες και υπερήχους σε κάποια περιστατικά. Μία οστεόλυση, η περίπτωση με οστεόλυση στην κεφαλή του δευτέρου μεταταρσίου, οστεοπενία και αρχόμενη οστεόλυση στην κεφαλή του πέμπτου, χρόνιες αλλοιώσεις οστεομυελίτιδα στην τρίτη μεταταρσιοφαλαγγική. Σημειώνουμε το είδημα των μαλακών μορίων και τη διαυγάση αέρα στην πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδός. Στο ίδιο περιστατικό βλέπουμε τις οστεολυτικές αλλοιώσεις που είδαμε στην κεφαλή του δεύτερου μεταταρσίου, περιοστική πάχυνση,
το περιόστιο εδώ είναι η παράλληλη άσπρη γραμμή στον οστικό φλοιό, στην περιοχή της οστεόλυσης. Στον ίδιο ασθενή υπόεχει περιοχή με εσωτερικές ανακλάσεις. Αυτή είναι μια τυπική εικόνα συλλογής με αέρα στα μαλακά μόρια, πελματιαία των εγγύς φαλάγγων του πρώτου και του δευτέρου δακτύλου. Οστεόλυση στην κεφαλή του τρίτου μεταταρσίου, δεν φαίνεται καλά αυτό, με παχιά περιοστική αντίδραση και την απόθεση νέου οστού στο όριο διάφυσης κεφαλής του οστού. Στον ίδιο ασθενή, στην ίδια ασθενή, διακρίνεται πάλι περιοχή της οστεόλυσης και της εναπόθεσης νέου οστού στην αποδιάφυση του μεταταρσίου, περιοστική πάχυνση στην κεφαλή του οστού και μικρή παροστική συλλογή τοπικά. Οστεολύσεις της κεφαλής του τετάρτου μεταταρσίου και σε μικρότερο βαθμό της εγγύς φάλαγγας του τετάρτου δακτύλου. Στο ίδιο περιστατικό έχουμε παροστική συλλογή σχετικά μεγάλη στην τέταρτη μεταταρσιοφαλαγική άρθρωση, που επικοινωνεί με τις συλλογές στα επιπολής μαλακά μόρια και με το διαβητικό έλκος στην επιφάνεια. Έχουμε πάλι μία προσβεβλημένη κεφαλή μεταταρσίου με ανομαλία της παρυφής του φλοιού και αρχόμενη οστεόλυση και πάλι η άσπρη γραμμή που είναι παράλληλη στον οστικό φλοιό είναι το περιόστιο, πεπαχισμένο. Παροστική μικρή συλλογή που επικοινωνεί με το υπερκείμενο έλκος και η υπερεμία των ιστών στην περιοχή. Δεν φαίνεται καλά αυτό, είναι αρχόμενο. Θα δούμε πιο κάτω κάποιες εικόνες. Μεταταρσιοφαλαγική με οστεόλυση στην εγγύς φάλαγγα και μικρή συλλογή σε επαφή με το πάσχον οστό. Υπερεμία των παρακειμένων μαλακών μορίων στο έγχρωμο ντόπλερ. Μια προσβολή μεταταρσιοφαλαγικής άρθρωσης με έλκος που εκτείνεται μέχρι την κεφαλή του μεταταρσίου, ίδιμα των μαλακών μορίων, πάλι περιοστική πάχυνση και υποπεριοστική συλλογή, τοπική οστεόλυση, συλλογή στην περιοχή και υπερεμία. Ίδια ασθενή, σε γειτονική θέση φαίνεται πολύ καλύτερα η υπερεμία στον ντόπλερ των μαλακών μορίων. Μια περίπτωση χρόνιας οστεομυελίτιδας με ακροτηριασμό. Στη διάφυση του οστού φαίνεται ανομαλία του οστικού φλοιού. Και εδώ ακόμα καλύτερα φαίνεται οστεόλυση στη διάφυση του οστού. Μια προσβεβλημένη μεταταρσιοφαλαγική άρθρωση φαίνεται η υπερεμία των μαλακών μορίων στον ντόπλερ. Στην ίδια ασθενή, η περιοχή της οστεόλυσης με συνοδό μικρή συλλογή, άμεσα παρακείμενη, είναι η σκοτεινή περιοχή δίπλα στην οστεόλυση στο προσβεβλημένο οστό και σημαντική υπερεμία των μαλακών μορίων στο ντόπλερ. Μια περιοχή οστεόλυσης με μικρή συνοδό παροστική συλλογή. Στην ίδια ασθενή, έντονη υπερεμία των ιστών στην περιοχή. Άλλο περιστατικό, οστεόλυση με σημαντική καταστροφή του φλοιού και του μυελού. Στο ίδιο περιστατικό βλέπουμε την έκδηλη υπερεμία και στα μαλακά μόρια, αλλά που φτάνει μέχρι και τον πάσχοντα οστικό μυελό. Ακόμη καλύτερα φαίνεται η προσβολή αυτή μέχρι τον οστικό μυελό. Οστεολυτική βλάβη σε μετατάσιο με παροστικές συλλογές τοπικά και υπερεμία των μαλακών μορίων. Στον ίδιο ασθενή εγκάρσια τομή στο επίπεδο των κεφαλών των μεταταρσίων, όπου διακρίνεται η οστεολυτική περιοχή του φλοιού. Παροστική συλλογή κάτω από το υπεγερθέν περιόστιο υποπεριοστικά και υπερεμία των επιπολής ιστών, ιδίως αν το συγκρίνουμε με το φυσιολογικό, τη φυσιολογική κεφαλή του μεταταρσίου στην άλλη πλευρά. Στον ίδιο ασθενή το διαβητικό έλκος που περιβάλλεται από τους τοπικά φλεγμένοντες και υπερεμικούς ιστούς και αναδεικνύεται ανατομική συνέχεια της δερματικής βλάβης με την υποκείμενη παροστική συλλογή για την περιοχή της οστεόλυσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι υπέρηχοι ως δυναμική μέθοδος επιτρέπουν την κατευθυνόμενη διαδερμική παρακέντηση ή παροχέτευση συλλογών. Ας αφήσουμε τη διάκριση. Συμπερασματικά, η ακτινογραφία διατηρεί τη θέση της στη διαγνωστική προσέγγιση, όπως είπαμε, του ασθενούς με οστεομυελίτιδα και ως αρχική μέθοδος για την εκτίμηση των οστικών αλλοιώσεων και ως baseline μέθοδος για την παρακολούθηση της εξέλιξής του στον χρόνο. Ο ρόλος της περιχοτομογραφίας παραμένει ακόμα υποσυζήτηση, δεν αμφισβητείται όμως η χρησιμότητά της ως εξέταση εύκολα προσβάσιμη και χαμηλού κόστους όταν συνδυάζεται με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους και εφόσον ερμηνεύονται τα ευρήματά της με προσοχή. Και μεγάλο πλεονέκτημα των υπερήχων είναι η δυνατότητα real-time επεμβατικών πράξεων που βοηθούν σημαντικά τη διάγνωση. Τέλος με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βέρα, ο οποίος μέσα στα
λεπτά τα οποία του δώσαμε, μας έδωσε μερικά στοιχεία το τι πρέπει να κάνουμε σαν κλινική όταν βλέπουμε έναν ασθενή και έχουμε μια υποψία ότι μπορεί να έχει οστεομελίτιδα. Δηλαδή, από ό,τι μας είπατε, εάν μια ακτινογραφία μας που κάνουμε είναι αρνητική, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Όχι, δεν θα μείνουμε υποχρεωτικά σε αυτό. Έχουμε καιρό για μία ερώτηση, παρακαλώ. Ας το τέλος. Εντάξει. Okay, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέρα. Προχωράμε, λοιπόν, στην επόμενη διάλεξη. Στο επόμενο επίπεδο...